Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος, για 15. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και αφού ευχαριστήσω τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τη σύντομη βιβλιοπαρουσίαση και τη βιβλιοκριτική του βιβλίου του Τζέιμι Γκάλμπρεϊθ, δεν θα συνεχίσω, επειδή δεν το έχω διαβάσει το βιβλίο, αλλά μου κινήσατε το ενδιαφέρον να το διαβάσω, οπότε θα επανέλθω όταν το έχω διαβάσει στο βιβλίο. Άρα επιστρέφω σε αυτά που θα ήθελα να πω έτσι κι αλλιώς. Η ιστορία των μνημονίων αρχίζει το 10. Όταν γίνεται μια απόφαση να μπούμε σε ένα σταθεροποιητικό πρόγραμμα χωρίς πρώτα την αναδιάρθρωση του χρέους, όπως συνήθως κάνει το ΔΝΤ, και χωρίς είτε υποτίμηση είτε χαλαρή νομισματική πολιτική. Θα θυμάστε τότε ότι Τρισέ ακόμα φοβότανε τον πληθωρισμό. Αυτό είναι το αρχικό πρόβλημα. Αυτό είναι που εξηγεί ότι χάσαμε 25% του εισοδήματός μας, ότι μπήκαμε στην παγίδα χρέους που δεν μπόρεσε το PSI να το ανατρέψει. Αυτό είναι που εξηγεί το φαύλο κύκλο από μέτρα, ύφεση, άλλα μέτρα. Γιατί έγινε αυτό το λάθος, γιατί πήγαμε εκεί? Μία εξήγηση είναι ότι οι διαπραγματευτές τότε δεν ξέραν τη δύναμη που είχανε σε σχέση με ότι οι πιστωτές μας, οι τράπεζες των πιστωτών μας, είχαν πάρα πολλά ελληνικά ομόλογα. Και άρα είχαν πολύ μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη από ό,τι νομίζανε. Μια άλλη εξήγηση ήταν ότι οι οικονομολόγοι εκείνη της εποχής πραγματικά πιστεύουν ότι θα είχαμε ένα μικρό σταθεροποιητικό πρόγραμμα 1-2 χρόνια και μετά θα γυρνάγαμε στα παλιά. Ένα τρίτο ήταν ότι πολλοί εκείνη τη στιγμή λέγανε «Να η ευκαιρία να κάνουμε τις αλλαγές που πάντα θέλαμε». Που λέγανε ότι αυτά τα μέτρα έπρεπε να τα κάνουμε και χωρίς μνημόνιο. Και άρα θέλανε τις μειώσεις των μισθών, θέλανε τις μειώσεις των συντάξεων, θέλανε τη συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους και βεβαίως δεν θέλανε με τίποτα να αρχίσουν με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς. Αλλά είχαμε και πολιτικές συνέπειες αυτής της πρώτης απόφασης. Οι πολιτικές συνέπειες ήταν η σύγκληση της κεντροαριστεράς και της κεντροδεξιάς που είδαμε μετά με την κυβέρνηση Παπαδήμου, την κυβέρνηση Σαμαρά και που διαπιστώθηκε στη τελευταία ψηφοφορία για την απλή αναλογική. Όπου από εδώ και πέρα στις επόμενες εκλογές, έχει δίκιο ο κύριος Μαυρωτάς, δεν είπε κανένας ότι πουληθήκατε στη δεξιά, αλλά όλοι οι κεντρώοι ψηφοφόροι στις επόμενες εκλογές θα έχουν τον εκβιασμό να ψηφίσουν Τσίπρα ή Μητσοτάκη και για πρώτη φορά δεν θα είναι ο εκβιασμός από εμάς. Εσείς είσαστε που είπατε θέλουμε να εκβιαστούμε και επειδή δεν θέλουμε την απλή αναλογική. Και το κάνατε για να πατήσω στον κύριο Λεβέντη, γιατί θέλετε να είσαστε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν υπάρχει μέλλον για τη σοσιαλδημοκρατία αν δεν ξεφύγετε από τον κύριο Λεβέρδο και από τον κύριο Βενιζέλο. Αυτό να το ακούσετε από μένα. Άρα υπήρχε και κάτι άλλο. Υπήρχε κάτι άλλο. Υπήρχε και η αριστερή παρένθεση. Υπήρχε αριστερή παρένθεση που άρχισε ότι η τελευταία πληρωμή που είχαμε ήταν το Αύγουστο το 2014. Ότι δεν είχαμε τα κλιμάκια ήρθαν το Σεπτέμβρη και δεν έγινε ποτέ λύση να κλείσει η πέμπτη αξιολόγηση. Αυτό στα εβραϊκά λέγεται τσάτσπα. Είναι το θράσος, αλλά είναι πολύ πιο ωραία και από την αγγλική λέξη και από την ελληνική λέξη. Τσάτσπα, να λες μέσα στο αίτημά σας γιατί δεν κλείσαμε εμείς το πρόγραμμα, την πέμπτη αξιολόγηση, όταν εσείς είχατε 7 μήνες και δεν το κάνατε. Γιατί δεν το κάνατε? Γιατί πιστεύατε ότι θα είναι αριστερή παρένθεση. Και πιστεύατε ότι αν γίνει αριστερή παρένθεση θα μπορείτε να επιστρέψετε. Και γι' αυτό είναι προφανές, δεν μας δώσατε την επέκταση του προγράμματος για 6 μήνες που είχατε την ευκαιρία και μας το δώσατε μόνο για 2 και άρα ήταν ναρκοθετημένη η δική μας διαπραγμάτευση και η δική μας διακυβέρνηση από την πρώτη στιγμή. Τι κάναμε εμείς στη διαπραγμάτευση?
Το πρώτο που λέτε, γιατί δεν μάθαμε από τους κανόνες της διαπραγμάτευσης, πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει ανάρτηση κάπου στην Κομισιόν ή στο Δουνουτού πώς κάνεις διαπραγμάτευση, και σίγουρα δεν μπορούσαμε να μάθουμε από εσάς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν μας δώσατε μαθήματα πώς να κάνουμε διαπραγμάτευση. Και γι' αυτό ο ελληνικός λαός μας έδωσε εντολή ούτε για σύγκρουση χωρίς όριο, αλλά ούτε και να συνεχίσουμε όπως ήταν πριν. Μας έδωσε μια σαφή οδηγία να κάνουμε σύγκρουση όπως μπορούσαμε και να βρούμε συνένεση εκεί που μπορούσαμε. Και γι' αυτό η σύγκρουση δεν ήταν μόνο δική μας επιλογή, γιατί δύο φορές επιδιώξαν οι Ευρωπαίοι να υπάρχει σύγκρουση. Την πρώτη ήταν με τη Συμφωνία του Φλεβάρη, όπου πουθενά σε αυτή τη Συμφωνία του Φλεβάρη δεν μιλάει για την πέμπτη αξιολόγηση, αλλά λέει ότι θα πάρουμε μέτρα και αλλαγές και μεταρρυθμίσεις από το παλιό και το καινούριο, και αμέσως μετά οι αρχηγοί, οι επικεφαλής των θεσμών αποδομήσαν αυτή τη συμφωνία και είπανε βεβαίως εννοούμε ότι πρέπει να κλείσει η πέμπτη αξιολόγηση. Και συμφωνείτε εσείς με αυτό, γιατί λέτε και μας ρωτάτε σε αυτό το αίτημά σας και γιατί δεν ολοκληρώσατε τη συμφωνία του προγράμματος που υπήρχε. Συμφωνείτε δηλαδή με τους επικεφαλείς των θεσμών ότι έπρεπε να κλείσει? Τόση μεγάλη υποστήριξη είχαμε. Και δεύτερον, με το περιβόητο Juncker Plan, το Juncker σχέδιο που ήταν για 4 μήνες, που δεν είχε κανένα συμβασμό λίγο για τα πρωτογενή πλεονάσματα και ήταν η αρχική θέση των θεσμών, ενώ εμείς είχαμε καταθέσει σε πνεύμα συμβασμού 47 σέλιδο που δεν ήταν οι δικές μας ιδέες, αλλά προσπαθούσε να καταγράψει το κοινό τόπο. Και εσείς λέτε ότι σε αυτό το έπρεπε να πούμε ναι. Αυτό είπατε. Στο δημοψήφισμα είπατε ότι αυτό, και έχω ακούσει για το ΕΚΑΣ, ότι το ΕΚΑΣ δεν πρέπει να φύγει. Ψηφίσατε υπέρ να φύγει το ΕΚΑΣ. Όχι στις εκλογές, όχι στη συμφωνία, αλλά όταν έγινε το δημοψήφισμα. Η ασυμμετρία μεταξύ, ανάμεσα στη δική μας αντιπολίτευση και τη δική σας αντιπολίτευση, νομίζω είναι ξεκάθαρη. Γιατί εμείς όταν κάναμε αντιπολίτευση θέλαμε να ισχυροποιήσουμε το χέρι σας για να φέρετε όσο καλύτερη συμφωνία μπορείτε, ενώ εσείς λέγατε ψηφίστε, υπογράψτε ό,τι θέλετε. Έτσι δεν λέγατε, κύριε Δένδια? Δεν λέγατε να υπογράψουμε εκείνο το βράδυ? Δεν το λέγατε? Έλα. Ξεχάσατε μήπως? Βέβαια, παρακαλώ. Αυτό το λέγατε στο δημοψήφισμα. Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Το λέγατε και μετά στη συμφωνία. Μετά τώρα έχετε γίνει αντιμνημονιακή. Κυρία Βούλτεψ, παρακαλώ. Μετά έχετε γίνει αντιμνημονιακή. Αλλά θέλω να σας πω, όταν με επιτρέψει, κυρία Βούλτεψ. Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Ότι... Μην αναφέρεστε ονομαστικά, κύριε Υπουργέ. Δεν αναφέρεστε. Ναι, προηγούμενα είπατε κύριε Δένδια, γι' αυτό το λέω. Παρακαλώ, όχι ονομαστικές αναφορές. Κυρία Βούλτεψ, παρακαλώ. Ησυχία. Αλλά όλοι. Όταν γίνατε τώρα αντιμνημονιακή και δεν ψηφίζετε αυτά. Κυρία Βούλτεψη, τι κάνετε ακριβώς? Σας παρακαλώ. Ποιον έβρισα. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Εσείς δεν είναι βρίσιμο. Σας παρακαλώ. Κυρία Βούλτεψη, απόγευμα. Πήγα να πω κάτι καλό για τον κύριο Βορύδη. Ελάτε. Ελάτε. Κύριε Τσακαλώτο. Προσπαθώ τόσο καιρό να πω. Προσπαθώ να πω το καλό του. Γιατί είχα δώσει μια υπόσχεση τον κύριο Βορύδη ότι μετά από τις εκλογές που γίνατε αντιμνημονιακοί, ότι θα πάω χέρι-χέρι με τον κύριο Βορύδη στην Ευρώπη και θα πω στους όλους τους Ευρωπαίους, μην στεναχωριέστε για την αντιμνημονιακή αλλαγή της Νέας Δημοκρατίας, δεν βασίζεται σε τίποτα, είναι μόνο ένα πολιτικό σχέδιο για να βγούνε, και να ξέρετε ότι θα είναι και νεοφιλελεύθερη δική σας όταν θα γίνουν οι εκλογές μετά. Πάμε τώρα στο σχέδιο Β. Ελάτε, μην χαλαρώνετε, σταματήστε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Από εδώ. Πάμε τώρα στο σχέδιο. Σας παρακαλώ. Β. Μην απευθύνετε το λόγο. Ελάτε, θα δώσω μεγάλη καθυστέρηση ύστερα. Κύριε Τσακαλώ, το προχωρήστε. Πάμε τώρα στο σχέδιο Β, στο σχέδιο Ζ. Η αλήθεια είναι ως εξής.
ότι κάθε κυβέρνηση πρέπει και είχαμε και εμείς ιδιαίτερη μέρημνα να έχουμε σχεδιασμούς για διάφορα ενδεχόμενα. Είτε επειδή κινδύνευε το ευρώ έτσι κι αλλιώς, σας θυμίζω ότι το 12 όλοι φοβότανε για το ευρώ μέχρι να πει αυτό το Ντράγκη το περίφημο «θα κάνω ό,τι χρειαστεί», ότι αυτή η περίοδος ποτέ δεν τελείωσε και ακόμα συνεχίζει με το Brexit, και άρα θα ήταν ανεύθυνη οποιαδήποτε κυβέρνηση να μην αντιμετωπίζει τη γενική πιθανότητα μιας τέτοιας κρίσης. Και βεβαίως υπήρχαν και διάφορα σχέδια τι θα γίνουν να μας πιέσουν για τη ρευστότητα, τι θα γίνουν να μας πιέσουν με κάποιο άλλο τρόπο. Σε τίποτα όμως δεν έχετε παρουσιάσει ότι αυτό συγκροτεί ένα σχέδιο Β. Και πόσο μάλλον αφού δεν υπήρχε σχέδιο Β, σε τίποτα δεν έχετε δώσει έστω και ένα δεδομένο ότι αυτό το σχέδιο Β κάποτε ήταν σχέδιο Α. Ούτε μία απόδειξη, ούτε ένα επιχείρημα σε αυτό. Απλώς λέτε αφού θα υπήρχε θα μπορούσε να ήταν σχέδιο Α. Νομίζω δεν πείθετε ούτε τους δικούς σας. Πάμε τώρα στο κόστος της διαπραγμάτευσης. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει εδώ πέρα μια γενική ιδέα ότι ήταν μεταξύ 86 δις και 100 δις το κόστος. Δηλαδή λέτε περίπου ότι αν είχατε την ευτυχία εσείς και ακόμα περισσότερο ο ελληνικός λαός να είχατε κερδίσει τις εκλογές το Γενάρη του 2015, το Γενάρη του 2016 αντί το χρέος να είναι 300 δις και κάτι θα ήταν 200 δις και κάτι, αφού εμείς σας βάλαμε 100 δις και αφού τα 100 δις θα ήταν λιγότερο. Πρέπει να σας πω ότι είμαι πιο έτοιμος να πιστέψω ότι Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πολιτικός κρατούμενος παρά να πιστέψω αυτό. Πάμε τώρα στο κόστος, στην πραγματικότητα. Το κόστος αυτό ξέρουν οι οικονομολόγοι σας, το ξέρουν οι οικονομολόγοι. Κάντε ισχύα, παρακαλώ. Το ξέρουν ότι μεγάλο μέρος του καινούριου δανείου είναι ανακύκλωση του παλιού. Ξέρουν επίσης ότι αυτή η ανακύκλωση, επειδή είναι με καλύτερους όρους και σε επιτόκιο και σε ρήμανση, ουσιαστικά είναι αδιάρθρωση του χρέους. Ξέρουν επίσης ότι τα 5 δις για τις τράπεζες, όχι τα 20 δις στις τράπεζες, είναι επειδή όταν κάνατε εσείς ανακεφαλοποίηση δεν το κάνατε με το σωστό τρόπο. Τι λέει όλη η διεθνή βιβλιογραφία για πώς πρέπει να κάνεις την ανακεφαλοποίηση? Λέει, πρώτον πρέπει να την κάνεις γρήγορα. Πρέπει να την κάνεις γρήγορα. Εσείς πήρατε πολύ καιρό. Δεύτερον, πρέπει να την κάνεις για να έχεις καβάντζα. Δηλαδή, να έχουν μεγαλύτερη κεφαλική επάρκεια οι τράπεζες από αυτό που χρειάζεται. Και τρίτον, πρέπει να την κάνεις με τέτοιο τρόπο που διορθώνεις τα κόκκινα δάνεια. Ο καυγάς ποιος θέλει για περισσότερα ή λιγότερο δεν μας ενδιαφέρει εδώ. Μας ενδιαφέρει ότι εσείς δεν κάνετε τίποτα για τα κόκκινα δάνεια. Και υπάρχει η μελέτη του Δουνουτού που το λέει αυτό που θα την καταθέσω στα αρχεία, και υπάρχει στο προηγούμενο σε επιθεώρηση, οικονομική επιθεώρηση της Τράπεζας της Ελλάδας, που κάνει τη διαφοροποίηση ανάμεσα στη Ιαπωνία. Κυρία Βούλτεψη, κυρία, παρακαλώ, μην με αναγκάζετε. Μη με αναγκάζετε να μιλάω προσωπικά. Δεν το θέλω ούτε πρέπει. Δεν είναι πρέπον. Τι λέει, δεν αυτή, είναι πρέπον. Τι λέει αυτό το άρθρο, κύριε Βούλτεψη? Κοίταξε με τον νόμο. Παρακαλώ. Των πατηρατών, κύριε Βούλτεψη, άμα ακούσετε μια φορά θα μάθετε και κάτι. Παρακαλώ. Υπάρχει αυτός ο νόμος των πατηρατών. Παρακαλώ, λοιπόν, κάντε ησυχία. Ακούτε λοιπόν. Τι λέει αυτό η εμπειρία, ποια είναι η μεγάλη διαφορά των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας σε σχέση με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών? Ότι στην Αμερική αμέσως μαζί με την ανακεφαλοποίηση αντιμετωπίσανε τα κόκκινα δάνεια. Τι δεν κάνανε στη Ιαπωνία? Ακριβώς αυτό. Και αν θέλετε να ξέρετε γιατί έχει μεγαλύτερη ύφεση η Ιαπωνία και πήρε πολύ περισσότερο καιρό να φτάσει στην ανάπτυξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν αυτό. Και εσείς αυτό κάνατε. Κάνατε μια ανακεφαλοποίηση και δεν αντιμετωπίσατε το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Βεβαίως υπάρχουν και για τα 100 δις
Και οι θεωρίες ότι θα είχαμε τόσο μεγάλη ανάπτυξη που αυτό χάθηκε με το ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια αυτές οι προβλέψεις είναι προβλέψεις και δεν είναι γεγονότα και πρέπει να διαβάσετε τις προηγούμενες εκθέσεις μου στο προϋπολογισμό της Βουλής κάθε χρόνο πόσο έξω είχαν πέσει και προηγούμενα οι προβλέψεις και το 12 και το 13 και το 14. Και δεύτερον υπήρχε η υπόθεση ότι θα μπορούσε να έρθουμε στην ανάπτυξη και συγχρόνως να έχουμε τα πλεονάσματα 4 και πάνω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σοβαρός οικονομολόγος και μάλιστα δεν το πιστεύετε κι εσείς τώρα. Γιατί τώρα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι να πάμε στα 2%. Τότε είχατε υποσχεθεί ανάπτυξη με 4% σχεδόν για πάντα. Αυτό δεν το έχετε εξηγήσει ποτέ πώς θα είναι δυνατόν να γίνει. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν από την διαπραγμάτευση του ΣΥΡΙΖΑ και ήτες και νίκες. Εμείς αποφασίσαμε, μόλις υπογράψαμε, ότι θα είναι τα συμφωνηθέντα που θα τα εφαρμόσουμε και θα διαπραγματευτούμε και διαπραγματευτήκαμε σκληρά και είχαμε και εδώ έχει πολύ άδικο ο κύριος Κουτσούπας ότι αν το αφήναμε στο ελεύθερο, ότι κάναμε και την εθνική ασφάλεια, κάναμε και μια προοδευτική αλλαγή στο φόρο εισοδήματος, μπορούσαμε να καλύψουμε τους ανασφάλιστους, κάναμε ένα ταμείο που έχει και επένδυση, δεν είναι μόνο για τις ιδιωτικοποιήσεις. Η απομόνωση του ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε και πρέπει να σας πω μετά από το τελευταίο Eurogroup που μας κάλεσε η Ευρωπαϊκή Βουλή να συζητήσουμε εμένα, το ΣΑΠΕΝ, τον Ντάισεπλουν, τον Ντεγκίντος, όλους τους βασικούς οικονομικούς υπουργούς και εμένα, συζητήσαμε όλα αυτά τα πράγματα που έλεγε και ειδικά νομίζω, γιατί εσείς δεν τα πιστεύετε καν, γιατί είσαστε με το Λαϊκό Κόμμα, όλα αυτά τα πράγματα που το τότε ΠΑΣΟΚ έλεγε δεν γίνονται στην Ευρώπη αυτά. Αυτή ήταν η ατζέντα και ήμασταν εμείς σε αυτό το τραπέζι να το συζητήσουμε. Αλλά το πιο βασικό είναι ότι εμείς η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και απέτρεψε, όπως είπε ο Χρήστος ο Μαντάς, ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, την άνοδο της δεξιάς, της ακροδεξιάς σε αυτή τη χώρα, και δεύτερον ήταν ένα ξύπνημα για την Ευρώπη. Γιατί σχεδόν όλη η Ευρώπη τώρα λέει αυτά που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτή η Ευρωζώνη έχει δομικές αδυναμίες που πρέπει να διορθωθούν στην κατεύθυνση της δικαιοσύνης. Και πολύ καλά το είπε ο Αλέξης ότι χρειαζόμαστε όχι περισσότερη Ευρώπη, ούτε λιγότερη Ευρώπη, αλλά μια πιο κοινωνική και δημοκρατική Ευρώπη. Κάτι που δεν το έχω ακούσει από το Λαϊκό Κόμμα, είτε στην Ευρώπη, ούτε από εσάς. Επιτρέψτε μου να τελειώσω με το εξής. Αποτύχατε στην αριστερή παρένθεση. Αποτύχατε ότι το καλοκαίρι θα πέφταμε με τη διαπραγμάτευση το προηγούμενο. Αποτύχατε ότι δεν θα γίνει η κλίση η πρώτη αξιολόγηση. Αποτύχατε ότι δεν θα πάρουμε τίποτα για το χρέος. Αποτύχατε ότι θα είμαστε στην απομόνωση και δεν θα μας μιλάει κανένας. Τι σας μένει να μιλάτε για το παρελθόν? Για να φέρετε εδώ να μιλήσουμε στο παρελθόν, για να μην ακούει ο κόσμος τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα, που είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό το πρόγραμμα που είχαν όλοι οι νεοφιλελεύθεροι πριν από τη μεγάλη κρίση του 2009. Άρα αυτό που θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός είναι: υπάρχει μια άλλη δύναμη που θα φέρει μια ανάπτυξη με ποιοτικά στοιχεία. Ποιοτικά στοιχεία όσο αφορά την αναδιανομή του εισοδήματος και τις εργασιακές σχέσεις. Ποιοτικά στοιχεία όσο έχει την περιφερειακή διάσταση. Ποιοτικά στοιχεία όσο αφορά τη δημοκρατία στη λήψη αποφάσεων. Υπάρχει μια δύναμη που αυτή την ανάπτυξη θα την κάνει 5 μεγάλα νομοσχέδια για την υγεία και για την παιδεία και για την κοινωνική οικονομία. Υπάρχει αυτή η δύναμη που όταν είναι στην ανάπτυξη θα μπορέσει να φέρει και αλλαγές στο πολίτευμα για να υπάρχει αυτή η μεγαλύτερη δημοκρατία. Ή θα πάμε πίσω σε μια νεοφιλελεύθερη νέα δημοκρατία που με τη βοήθεια του ΠΑΣΟΚ, που δεν ψήφισε την απλή αναλογική, λέει να πάμε στο εκεί που αρχίσαμε αυτή την κρίση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.